Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι υποχρεωμένος να πω δυσάρεστα πράγματα. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι το Περιστέρι και ο Σύνδεσμος των Εκδοτών Βιβλίων πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Σας συγχαίρω εκ βάθους καρδίας. Φυσικά συμφωνώ, αν και βέρος Αθηναίος, ότι το κέντρο της Αθήνας δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά δέκτης και εκτελεστής όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το βιβλίο. Παρόλα αυτά, θα βλέπω τα πράγματα με δυσίωνη διάθεση. Όχι διάθεση, με δυσίωνο μάτι. Ακόμα και την δημιουργία, το στήσιμο εκδηλώσεων προβολής μιας πολύ σπουδαίας διοργάνωσης όπως αυτή που κάνετε στο Δήμο Περιστερίου. Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή βεβαίως να πω τι θα μπορούσε να γίνει. Αξίζει τον κόπο να το μελετήσουμε όμως. Είμαστε σε μια καινούργια εποχή και όταν δεν το δεχόμαστε, όταν δεν το αποδεχόμαστε, μένουμε πίσω. Και μαζί με εμάς μένει πίσω και το προϊόν, το οποίο προϊόν δεν είναι ούτε σορτσάκι, ούτε παντελονάκι, ούτε σοκολατένιο παγωτό σοκολάτα, είναι το πνεύμα. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα που εξακολουθούν και ασχολούνται με το πνεύμα. Κατά παράδοξο τρόπο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί καινούργιοι άνθρωποι που ασχολούνται με το βιβλίο και γράφουν τόσο καλά βιβλία, δεν υπάρχουν αρκετοί αναγνώστες. Τώρα σας λέω πράγματα τα οποία εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αλλά τα γνωρίζω εξίσου καλά κι εγώ. Όπως επίσης γνωρίζω και το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και το θέμα γενικά του πολιτισμού, από τη θητεία μου τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, όσο και στην σύντομη παρουσία μου στο Κοινοβούλιο, αλλά και τα 39 χρόνια που έχω θητεύσει στη δημοσιογραφία. Χρειάζεται κάτι άλλο. Και χρειάζεται να το βρούμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι διαδικτυακές παρουσιάσεις ή συνεντεύξεις τύπου. Μπορεί να είναι άλλου τύπου προσέγγιση, η οποία να μην απαιτεί την φυσική παρουσία κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι είτε δεν θέλουν, είτε προλαβαίνουν, είτε δεν έχουν κίνητρο για να παραστούν και για να προωθήσουν είτε την έκδοση ενός βιβλίου, είτε την έκδοση βιβλίων, είτε ένα τόσο σημαντικό γεγονός όπως η εκδήλωση που κάνετε. Μπορώ να μιλάω ώρες. Σταματώ λοιπόν εδώ. Το μόνο με το οποίο έτσι ανακουφίζομαι είναι ότι έριξα ένα σπόρο που ενδεχομένως να πιάσει, να βλαστήσει και να ξεκινήσω μια συζήτηση η οποία θα έχει στόχο την εξέβρεση σωστότερης, μεγαλύτερης και καλύτερης προώθησης του προϊόντος της Διανοίας τόσων πολλών ενδιαφερόντων ανθρώπων, όσο και της πώλησής τους. Θα πω κάτι το οποίο για τους περισσότερους από εσάς είναι γνωστό. Εγώ το ανακάλυψα με έκπληξη φέτος στην συνεργασία μου με τον κύριο Κρανιά και το Εντύπης για το τελευταίο μου βιβλίο, το Άσπρο που κάμισο και κόκκινα παπούτσια. Πριν από 10 χρόνια, το 2006, είχα εκδώσει τα 24 δευτερόλεπτα με τις εκδόσεις Κασανιώτη και το βιβλίο στήριξε 22 ευρώ. Φέτος, το βιβλίο που βγάλαμε με τον κύριο Κρανιά, που έβγαλε ο κύριος Κρανιάς, στοιχίζει retail, ας πούμε, 12 ευρώ, 11 και κάτι. Σημαίνει δηλαδή ότι οι εκδότες αντελήφθησαν πολύ καλά τι συμβαίνει. Και φυσικά και οι συγγραφείς, παρά το γεγονός ότι δεν εισπράττουν σχεδόν τίποτα από την πώληση των βιβλίων τους, σχεδόν τίποτα, το συντριπτικό ποσοστό, υπάρχουν και περιπτώσεις συγγραφέων που καταφέρνουν, συνεχίζουν και γράφουν.
Σας πληροφορώ ένα πράγμα και μιλώντας εξ ονόματος πολλών άλλων συγγραφέων και φίλων με τους οποίους έχω τη χαρά να συγκροτίζομαι συχνά. Όλοι εμείς που γράφουμε βιβλία δεν είμαστε νούμερα, ούτε προσπαθούμε να γράψουμε βιβλίο είτε για να γίνουμε γνωστοί, είτε για να βάλουμε τη φωτογραφία μας στις εφημερίδες, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Το κάνουμε από εσωτερική ανάγκη και από επιθυμία. Λοιπόν, αυτό τίθεται στη διάθεσή σας. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλα και καλά και θα διαπιστώσετε ότι ενδεχομένως μπορούμε να βρούμε 5 τρόπους, ξεκινώντας αν θέλετε από το Περιστέρι. Οτιδήποτε έχω δει να γίνεται στο Περιστέρι, γίνεται καλά. Σας συγχαίρω και εσάς. Το φίλο τον Αντρέα τον Παχατουρίδη, μου λυπάμαι που δεν ήρθε, να του μεταφέρετε την αγάπη μου. Σε γενικές γραμμές, η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, γενικά, κάνουν τη δουλειά τους. Προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τα μέσα και οι τρόποι που χρησιμοποιούν και η Δήμη και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κεντρική κυβέρνηση και οι εκδότες και οι συγγραφείς έχουν λίγο μείνει πίσω. Δεν έχω σίγουρη πρόταση να πω αυτή τη στιγμή τι θα έπρεπε να γίνει, αλλά τελειώνω έτσι όπως άρχισα. Ας το ψάξουμε το θέμα. Διότι ένα βιβλίο είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Δεν μας επιτρέπεται να το υποβαθμίζουμε, ούτε να παρακαλάμε τον τελευταίο παρουσιαστή του τελευταίου ραδιοφώνου να πει δύο κουβέντες για ένα βιβλίο που βγαίνει. Θα έπρεπε να το έχει επιδιώξει ο ίδιος. Αυτή είναι άλλη συζήτηση, πάω σε άλλο επίπεδο. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάλι για μια ακόμη φορά, να ξέρετε ότι εγώ θα είμαι με τις μικρές μου δυνάμεις και με το πλεονέκτημα που μου έχουν δημιουργήσει και σωρεύσει στην πλάτη μου τα 40 χρόνια δημόσιου βίου, να λέω τη γνώμη μου όσο δυσάρεστη και αν γίνεται, σε όποιον και να γίνεται δυσάρεστη. Αν και εφόσον ποτέ για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε, να ξέρετε ότι είμαι στη διάθεσή σας.